Σας καλωσορίζω στην πρώτη ανοιχτή προεκλογική εκδήλωση του βουλευτή νόμου Λέσβου, κυρίου Χαράλαμπου Αθανασίου, προς τις νέες και τους νέους της Λέσβου. Μια σημαντική πρωτοβουλία με αυξημένο συμβολικό χαρακτήρα, αν αναλογιστεί κανείς πως για πρώτη φορά υποψήφιος και νυν βουλευτής παρακάμπτει τα προεκλογικά τετριμένα και επιλέγει να απευθύνεται στους νέους και τις νέες σε μια κλασική κεντρική ομιλία, αλλά και να τους ακούσει σε μια ανοιχτή συζήτηση με τους νέους στο επίκεντρο. Κύριε Αθανασίου, να μου επιτρέψετε, πρωτού σας δώσω το λόγο, να κάνω μια σύντομη αναφορά σε εσάς. Ο κύριος Αθανασίου κατάγεται από την Αγία Παρασκευή. Σπούδασε νομικά και υπηρέτησε στο δικαστικό σώμα μέχρι το βαθμό του αεροπαγίτη στον Άριο Πάγο. Διετέλεσε προϊστάμενος των Δικαστηρίων Αθηνών και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Το 2010, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, του απονέμει το οφίτσιο του Άρχοντα Δικαιοφύλακα, Υπουργού Δικαιοσύνης, το οποίο κατέχει έως σήμερα. Στις εκλογές του 2012, τίθεται επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικράτειας της Νέας Δημοκρατίας και έκτοτε εκλέγεται στον νομό Λέσβου συνεχώς. Διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Σαμαρά. Μετά τις εκλογές του 2019, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον προτείνει Αντιπρόεδρο της Βουλής, όπου και εκλέγεται με ευρεία πλειοψηφία. Ψηφιστής και από μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης. Σε αυτό το σημείο, καλώ στο βήμα τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και εν ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στον νομό Λέσβου, Χαράλαμπο Αθανασίου. Καλησπέρα, Ελίτα, από μένα και χρόνια πολλά σε όλους. Κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, κύριε Πρόεδρε του ΓΕΟΤΕ, κύριε Πρόεδρε της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της ΟΝΕΔ, κύριε Πρόεδρε της ΔΑΚΕ, κύριε Πρόεδρε της Κοινωνικής Πρόνοιας Βορείου Αιγαίου και υπεύθυνη της αυτοδιοίκησης Αιγαίου, ο κύριος Παραδέλης, αγαπητοί και αγαπητές ονεδίτες και ονεδίτησες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καταρχήν να σας καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση, προεκλογική εκδήλωση και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Αποφάσισα να κάνω την πρώτη μου προεκλογική εκδήλωση απευθυνόμενος στους νέους του τόπου μας. Και αυτό το έκανα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πρέπει να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον σε εσάς, τους νέους, να σας κεντρήσουμε το ενδιαφέρον, γιατί ξέρω ότι οι μετρήσεις που γίνονται υπάρχει μία απαξίωση προς την πολιτική. Και αυτό το οποίο θέλουμε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό και εγώ προσωπικά να σας κεντρήσουμε το ενδιαφέρον γιατί είστε το αύριο της χώρας και συνεπώς κατ' επέκταση της πολιτικής. Το δεύτερος λόγος είναι για να μου δοθεί ευκαιρία να καταδείξω το σπουδαίο πρόγραμμα το οποίο και οι επιτυχίες τις οποίες είχε η Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης όσον αφορά τους νέους και τις νέες. Είναι γνωστό λοιπόν ότι ξεκινήσαμε μία διακυβέρνηση της χώρας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν με μητρήσιμα μέτρα και ήταν πολύ πραγματοποιήσιμο όπως απαιτήθηκε των πραγμάτων για την διακυβέρνηση της χώρας. Όσον αφορά το θέμα της οικονομίας και που συνδέονται άμεσα με την νεολαία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας πρόσθεσε 29 φόρους. Η Νέα Δημοκρατία με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το οικονομικό του επιτελείο μείωσαν την φορολογία κατά 50 φόρους, ολόκληρους φόρους. Μειώθηκε το ΕΝΦΙΑ, ενώ το είχαμε στο πρόγραμμα μας για 30%, το μειώσαμε τελικά 35%. Η επιχειρηματική δραστηριότητα για την προκαταβολή φόρου της επιχειρηματικής δραστηριότητας αντί να καταβάλλεται το 100%, καταβάλλεται μόνο το 55%. Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν κατά 4 μονάδες προς τα ταμεία. Και έτσι λοιπόν, ειδικά με την υγεία, είχαμε μία μείωση 6%. Μειώσαμε τον φόρο, αυτό αφορά βέβαια τους αγρότες περισσότερο, για τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές,
από 13% σε 6%, αλλά για τη Λέσβο λόγω του μειωμένου ΦΠΑ του επιπλέον και ήρθε μόνο 4%. Στο θέμα των συντάξεων που απασχολεί όλη την κοινωνία. Με τον νόμο Κατρούγκαλο είχαμε μειωθεί κανοικίες συντάξεις 35% και οι επικουρικές 45% ενώ καταργήθηκε και το ΕΚΑΣ. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε ένα μέσο όρο 7,2% και σε μερικές περιπτώσεις 8% όπως εξήγηλε τελευταία το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και έχει αναγνωριστεί και από το ΕΚΟΦΗΝ. Η επιστροφή των αναδραμικών συνταξιούχων σε συνταξιούχους 1.200.000 ατόμων. Και επιπλέον επαναπροσδιορίσαμε τις συντάξεις χειρίας και των ορφανών παιδιών. Οι τελευταίες δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις τις οποίες έκανε η κυβέρνηση ήταν όσον αφορά τα δάνεια, τα ποσοστά τα οποία μειώθηκαν οι δόσεις των δανείων και τα ποσοστά αλλά και οι δόσεις σε ένα χρονικό βάθος πολύ μεγάλο. Επιπλέον είχαμε και την ρύθμιση των χρεών προς τα δημόσια ταμεία και στην εφορία. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που η χώρα μας αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες. Ξέρετε πολύ καλά και τα ζητήματα τα οποία προήλθαν από τον COVID, από την πανδημία, αναγκάστηκε η χώρα να εξοδέψει τεράστια χρηματικά ποσά για να την αντιμετωπίσει. Τα λέω επιγραμματικά γιατί θα δοθεί ευκαιρία στη συνέχεια να πω και λίγα ακόμα, αλλά θα αποτελέσει και ζήτημα θέματα διαλόγου. Όσον αφορά την οικονομία, πράγματι η οικονομία έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος πράγματι είναι πολύ ψηλός, αλλά αυτό πρέπει να δούμε πού οφείλεται. Είναι μια πραγματικότητα που όπως παρακολουθεί και τις οικονομικές στήλες θα δει καταρχάς ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι κάτω από το 43% του μεσαίου φορολογικού του πληθωρισμού της Ευρώπης. Θα φανταστείτε η Γερμανία η οποία θεωρείται η ατμομηχανή της οικονομίας της Ευρώπης είναι τρίτη σε πληθωρισμό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση είχαν τέτοια αποτελεσματικότητα τους ώστε να είμαστε στο 43% κάτω από το μέσο όρο του 50%. Και αυτό βέβαια οφείλεται στην πληθωρισμό σε εξωγενείς παράγοντες. Το βασικός παράγον ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και ό,τι αυτό συνεπήγετο με την αύξηση των υδρογων ανθράκων. Είχαμε το πετρέλαιο και το αέριο πήγαν στα ύψη. Οι επιπτώσεις φάνηκαν ειδικά στα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα. Βλέπετε τους λογαριασμούς της ΔΗ, πού πήγαμε, σε τι ύψος πήγαμε. Θα πούμε στη συνέχεια πώς αντιμετωπίστηκαν. Επιπλέον είχαμε και το πρόβλημα τώρα το ζήτημα των προκλήσεων με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι γνωστό, τώρα βέβαια έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει πάλι τα ίδια ο κύριος Ερντογάν. Είχαμε ως αποτέλεσμα να διατεθούν τεράστιοι πόροι για να εξοπλίσουμε τη χώρα μας, ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος σε μια ενδεχόμενη σύραξη. Προσωπικά και εγώ αλλά και η κυβέρνηση πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Δεν πάντοτε είναι μια πολιτική της Τουρκίας, αν παρακολουθείς κανείς την ιστορία της από την εποχή του Μεντερές, του Ισμέτ Ινωνού και του Υπουργού του Τσακλαγιαγγίλ, αυτή ήταν η πολιτική τους. Πάντοτε παραμονές οδολογών δημιουργούσαν μια ένταση. Αυτό όμως δεν έπρεπε να αφήσει την Ελλάδα να εφησυχάζει, γι' αυτό το πρόγραμμα το οποίο εκπώνησε ο Πρωθυπουργός μαζί με το επιτελείο του και το Υπουργείο Άμυνας αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν να εξοπλιστεί η χώρα. Βεβαίως είμαστε προσωλωμένοι στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, δεν έχουμε καμία διαφορά με τις ελληνικές γείτονες χώρες, αλλά με την Τουρκία έπρεπε να πάρουμε τα μέτρα μας. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και η σύμβαση η μεγάλη με τη Γαλλία που προμηθήκαμε τα Ραφάλ και τις Μπερχάρα, τις φρεγάτες και δώσαμε επιπλέον τη μεγάλη σύμβαση με την ευχέρεια στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της συμβάσεως να εγκατασταθεί ο τουρκικός στόλος στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό είχε το αποτέλεσμα να αποδεσμευτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες από την ανάγκη να έχει την στήριξη της Τουρκίας σε μια ενδεχόμενη σύραξη η οποία θα ήταν μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είχε ένα κόστος και έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Το θέμα του ανάλογου, το τελευταίο ζήτημα μεγάλο ήταν το θέμα το μεταναστευτικό που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε με τις ανεξέλεκτες
μεταναστευτικές ροές. Δεν είναι ώρα τώρα να πω ποια είναι η διαφορά. Τα έχω πει αυτά και στη Βουλή. Τι διαφέρει το μεταναστευτικό από το προσφυγικό, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά αν θέλετε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπορούμε να το αναλύσουμε και αυτό. Έπρεπε να καταστήσουμε χωρίς καμία αμφιβολία ότι η χώρα έχει σύνορα. Ότι τα σύνορα φυλάσσονται. Και φυλάσσονται με τον τρόπο που έχει κάθε χώρα. Δηλαδή, όπως προβλέπει το σύνδεσμά μας και οι νόμοι του κράτους. Και αυτό δεν αποτελεί μόνο ένα καθήκον για την κάθε χώρα, αλλά αποτελεί και μια νομική υποχρέωση της χώρας να φυλάει τα σύνορά της. Και θα έρθω τώρα στα θέματα τα οποία αφορούν τους νέους. Γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση. Θα χρησιμοποιήσω πάλι στατιστικά στοιχεία για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις ανάγκες της συζήτησης. Ποια ήταν τα μέτρα για τους νέους, τα οποία πήρε η κυβέρνηση. Και είπα και επαναλαμβάνω ότι όπως όλοι ξέρετε, η αδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι οι νέοι. Όλα τα μέτρα τα οποία πήραν, κυρίως από σκοπούς στους νέους και βεβαίως και στις ευάλωτες ομάδες. Πρώτη προσπάθεια την οποία κατέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών σε συνδυασμό με το Υπουργείο Εργασίας ήταν να μειωθεί η ανεργία. Καταφέραμε να μειωθεί η ανεργία, πάντοτε τα στοιχεία που σας δίνω δεν είναι ελληνικά, είναι και της ΕΛΣΤΑΤ αλλά και του ΕΚΟΦΗΝ και του ΟΣΑ, του Οργανισμού δηλαδή Οικονομικής Ανασυγκρότησης κλπ. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μειώθηκε 17% η ανεργία στις ηλικίες από 17 έως 29 ετών. Είμαστε η τέταρτη χώρα της Ευρώπης η οποία είχε τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας. Δώσαμε 250 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους. Τι σημαίνει μακροχρόνια ανεργοί? Είναι οι άνεργοι οι οποίοι είναι από 12 έως 24 μήνες. Αυτό είναι, πέραν από τα άλλα μέτρα, ήταν ένα μπόνους που έδωσε η κυβέρνηση ευθύς αμέσως από τον πρώτο χρόνο στους μακροχρόνια ανέργους, όπως σας είπα, αυτούς που ήταν σε 12 με 24 χρόνια στην ανεργία. Αύξησε το επίδομα φοιτητικής στέγης κατά 50% και υπό προϋποθέσεις μέχρι 100% από ανθρώπους οι οποίοι κατέβονται από χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο εισοδημάτων ή οι οποίες είχαν προβλήματα οι οικογένειές τους ενδεχομένως αναπηρίας, ασθενειών κλπ. Δημιουργήθηκαν 300.000 νέες θέσεις εργασίας λόγω του εξυγχρονισμού της παιδείας από το ψηφιακό κράτος, το οποίο όπως δημιουργήθηκε με υπουργό τον κύριο Περακάκη και το επιτελείο του. Τα δάνεια. Καθιερώθηκαν για πρώτη φορά άτοκα δάνεια καθώς και χαμηλότοκα δάνεια. Ποιοι πήραν άτοκα δάνεια? Είναι οι νέοι και τα νέα ζευγάρια ηλικίες 25 έως 39 ετών. Δεν σας αναφέρω τις διατάξεις του νόμου, είναι όλες εδώ. Όποιος θέλει να αμφισβητεί, όχι αμφισβητεί, αν θέλετε να σας πω αναλυτικά και κάθε άρθρο για κάθε νόμο που ήταν. Διότι αυτά τα είχα κρυφτεί από την πρώτη στιγμή, διότι έτυχε στα νομοθετήματα αυτά να προεδρεύω στην Βουλή και είναι ακριβέστατα αυτά, εξάλλου είναι δημοσιευμένα και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Άρα λοιπόν σε νέα ζευγάρια και νέους ηλικίες 25 έως 39 ετών, είχαμε μία, δόθηκαν άτοκα δάνεια. Είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου. Αν όσοι το έχετε παρακολουθήσει οι νέοι, είναι ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο υπουργήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, τον Κωστή του Χατζηδάκη, είναι το οποίο κατάφερε να μειώσει, να δώσει τα άτοκα δάνεια αυτά, που προλαμβάνει και πολίτες και τρίτες. Έχουμε όμως και τα χαμηλότερα δάνεια. Ποια είναι αυτά? Είναι που πληρώνει φόρο κανείς το 1 τέταρτο μόνο του αναλογούντος κανονικού φόρου. Εκεί εδώ σε αυτή την περίπτωση δόθηκαν για αναγορά σπιτιού έως 150 τετραγωνικά μέτρα και αξίες το πολύ 150.000 ευρώ. Οφειλήθηκαν εδώ 140.000 νέα ζευγάρια. Σε άνεργους νέους δόθηκε επίδομα 250 ευρώ όταν είχαν μια ανεργία η οποία ήταν μακράς διαρκείας πάνω από το έτος. Νέοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Η αύξηση 13,3% είτε 263.265 άτομα οφειλήθηκαν από την αύξηση αυτή του μισθού η οποία τελικώς ελήφθη στο ποσό 12,4% σε σχέση με το 2019. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
Ήταν ένα, θα την πούμε, η κάλτας και κατά τη συζήτηση ένα μέτρο το οποίο βοηθούσε πάρα πολύ, αλλά κυρίως περιόριζε αυτούς οι οποίοι δεν ήταν συνεπείς στα ωράρια τους. Θα πούμε και οι άλλοι. Έγινε κατά κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωπονικών σχολών, του ΓΕΟΤΕ. Αυτό πρέπει να πω, μια και είναι και ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ εδώ, ξεκίνησε από τη Λέσβο. Ήταν μια διάδειξη, ο κ. Κατσαβέλης εδώ, ο οποίος το έθεσε αυτό το θέμα στην Ομοσπονδία τους και στη συνέχεια ήρθε με διάταξη νόμου, η οποία ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία, είναι αλήθεια, με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή. Άλλο μέτρο είναι το λεγόμενο πρώτο ένσημο. Πάλι μια επιτυχία της κυβέρνησης και του κ. Τσακλόγλου, του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Επιθέσεων, σε εργαζόμενους νέους, σε επιχειρήσεις που μετατρέπουν τις συμβάσεις τους, δηλαδή τις μερικές απασχόλησης, σε πλήρη απασχόληση. Κύριε Μάκρα, που έλεγε ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι το θέμα, βλέπεις ότι μετατράπηκε κι αυτό. Είχε ενδιασμούς ο κ. Μάκρας ότι είναι δύσκολο να γίνει αυτό και όμως έγινε. Την πρώτη λοιπόν τετραετία η κυβέρνησή μας και σύμφωνα με την δήλωση την τελευταία, στην τελευταία ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή, μειώσαμε φόρους και εισφορές στα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και στις οικονομικές εφορίες και βέβαια τα δάνεια που είναι στις τράπεζες. Βέβαια εδώ έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε με τις επαγγελματικές εταιρείες, οι οποίες πολλές φορές, μάλλον τα έργα αρκετές φορές, δεν δείχνουν την κατανόηση που πρέπει να έχουν σε αδύναμους δανειολήπτες. Αλλά αυτό όμως ρυθμίζεται τώρα τελευταία και έχουμε νομίζω μια καλή προοπτική. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, γιατί δεν θέλω να τα ωραιοποιώ όλα, αλλά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα του Market Post. Τι είναι, δηλαδή, περάσαμε δρόμο για την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους διαβίωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη διάταξη, αυτό το νομοσχέδιο το καταψήφισε. Δηλαδή, πέραν από τους φόρους τους οποίους είχαμε, μειώσαμε τους φόρους, η κυβέρνηση δεν μπορούσε, όταν ανέκυψαν αυτό που σας είπα, η κρίση της οικονομίας μετά την Ουκρανία και τον Ιαννό, που κατέστρεψε την παραγωγή των ζωοτροφών και των σιτηρών στη Θεσσαλία και στην Μακεδονία, αντί να μειώσει άλλο τους φόρους, έκανε αυτές τις παροχές στους αδύναμους πολίτες. Αυτή είναι η έννοια αυτή. Επίσης, καταψήφισε τον νόμο 46-92 του 1920 για αναβάθμιση των σχολείων και ειδικά το άρθρο 82 για τα ξενόχρωστα προγράμματα σχολών. Είναι ένα απίθανο πράγμα να κατασύρει που όλοι πρέπει οι νέοι γλώσσες είναι ένα μεγάλο εφόδιο στην Αθήνα ο ΣΥΡΙΖΑ να καταψηφίσει αυτή τη διάταξη. Στους αγρότες, στους νέους. Μέχρι τώρα δινόταν ένα πόνους 20.000 ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία το διπλασίασε. Οι νέοι αγρότες πήραν 40.000 ευρώ. Είχαμε αύξηση των εξαγωγών πάρα πολύ. Οι κτηνοτρόφοι είναι ικανοποιημένοι όσον αφορά την τιμή του γάλακτος, ανεξαρτήτως ότι είχαμε και μία αύξηση των ζωοτροφών, αλλά το ισοζύγιο είναι υπέρ. Γιατί σταματήσαμε οι εγκαινοποιήσεις του γάλακτος. Πώς σταματήσαμε αυτή, όταν ήταν ανέλαβε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Βορύδης από την κυβέρνησή μας, έκανε άρχισε τους ελέγχους στα σύνορα. Εάν έμπαινε γάλα από τα Σκόπια ή από τη Βουλγαρία ή από άλλη χώρα, έπρεπε μετά να δηλώσει ο εισαγωγέας ότι το έκανε λευκό τυρί. Δεν μπορούσε δηλαδή να κάνει φέτα ή παιδιά από, γιατί μας δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στις αγορές, ειδικά της Βόρειας Ευρώπης, στις σκανδιναβικές χώρες και στη Γερμανία. Τώρα, να πω για ένα θέμα, πιθανόν να απορείτε, τι έγινε με τα τέμπη. Λοιπόν, αυτό πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένα ζήτημα που περιμένουμε τώρα να βγει το πόρισμα. Ήδη έχει παραδοθεί στον Υπουργό Επιτροπής, τον κύριο Γεραπετρίτη. Να ξέρετε μόνο ότι αυτή η περίφημη σύμβαση 7-17 παραδόθηκε από τον τότε Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρυσοχοίδη, στον Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τρίτσι, τον κύριο Σπίτσι. Και όλη τη θητεία τους την υλοποίησαν κατά 28%.
μόνο κατά 28%. Η Νέα Δημοκρατία όταν ανέλαβε, παρόλο που ήταν πάρα πολλές αναφορές για την αναθεώρηση της σύμβασης κλπ, διότι πουλήσαν την Τελενοσέ σε 48 δις μόνο, ενώ εκατομμύρια μόνο, ενώ έπρεπε να πουληθεί με 128 ύστερα από την έκπτωση που έγινε στον διαγωνισμό από την πρόταση, παρά τα αυτά προχωρήσαμε εμείς και ξεπεράσαμε το 70% της συμβάσεως. Αλλά η ζημιά δεν έγινε, έστω και αν λειτουργούσε, έγινε από την κακή διαχείριση των επιστατών και του επιθεωρητή, ο οποίος παρακολουθούσε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ξεκαθαριστεί στη Βουλή. Υπάρχει βέβαια και μία μικρή συνυπητιότητα, συνυπεύθυνη, ενδεχομένως να είμαστε κι εμείς που δεν προλάβαμε να την ολοκληρώσουμε. Αλλά σας είπα ότι προχωρήσαμε με ταχύτητους ρυθμούς. Αυτό όσον αφορά τα θέματα της παιδείας. Υπάρχουν τώρα τεράστια ζητήματα τα οποία μπορέσαμε και κάναμε και ειδικά για την αγροτική παραγωγή και μπορώ να σας αναφέρω μερικά από αυτά, όπως είναι εδώ τα έχουμε καταγράψει, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε όπως όταν ήρθε η ώρα της συζήτησης. Αρκεί να σας πω μόνο ότι τα σχέδια βελτίωσης που αφορά τους αγρότες, γιατί είμαστε μια αγροτική περιοχή, για το μέτρο των σχεδίων βελτίωσης από 16.650 ευρώ που είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2019 ήταν το πρόγραμμα, εμείς το αυξήσαμε περίπου 200%. Δηλαδή τα 16.650 εκατομμύρια ευρώ έγιναν 46.218. Αυτή ήταν η πρόνοια για τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας. Γιατί το Βορείο Αιγαίο, της περιφέρειας μας στο Βορείο Αιγαίο, αντιλαμβάνεστε ότι όλη η Ελλάδα είχε περίπου γύρω στο 150%. Εμείς είμαστε εδώ στο 200%, γιατί φροντίσαμε με την φροντίδα και όλων των παραγόντων και του Δήμου, αλλά και της περιφέρειας, να καταφέρουμε να αυξήσουμε το ποσό αυτό. Εξάλλου, έπειτα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αυξήθηκαν τα κονδύλια για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το 2022 για το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Όπως σας είπα, πήραμε 19 εκατομμύρια, τα 19 εκατομμύρια ευρώ που ήταν μέχρι τότε, πήραμε 25 εκατομμύρια 109.000 ευρώ, δηλαδή είχαμε μια αύξηση 32,16%, με αποτέλεσμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα 669 νέοι αγρότες από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Πάρα πολλά ζητήματα είναι αφορά τον αγροτικό πληθυσμό. Θα έλεγα, δεν θέλω να σας κουράσω, να τα πούμε μετά. Γι' αυτό αυτή η ομιλία μου δεν έχει την έννοια της κεντρικής ομιλίας. Αυτή θα την κάνω όταν έρθει η ώρα στο Δημοτικό Θέατρο. Θέλω να πω μονάχα μερικά έργα τώρα. Είναι πάρα πολλά τα αγροτικά. Μπορώ να σας το λέμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Να σας πω όμως ότι παράλληλα ενδιαφερθήκαμε και για τα μεγάλα έργα τα οποία έγιναν στην πατρίδα μας, στη Λέσβο. Εμένα προσωπικά, το έχω πει κι άλλη φορά, με πλήγωνε το γεγονός ότι έβλεπα ένα πανέμορφο νησί να μην έχει αυτές τις υποδομές και την ανάπτυξη την οποία πρέπει να έχει. Και αυτός ίσως ήταν και ένας λόγος όταν παραιτήθηκα τότε το δικαστικό σώμα, όταν με προσκάλεσε ο έπειτα πρωθυπουργός για να κατέβω στην πολιτική. Θεωρούσα αδιανόητο και θεωρούσα όλους τους συνυπεύθυνους και τον εαυτό μου ακόμα τόσα χρόνια που δεν κάνανε κάτι για την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Το πρώτο λοιπόν ζήτημα το οποίο είχα εντοπίσει όταν ανέλαβα την δημοσιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο το είχε κάνει ο Ιάκωβος ο πρώτος, ο Μητροπολίτης και ήταν και ρωτητέας που επιτρέψε την έκθεση σε μερικές στέρειες αχούρι, πραγματικά. Ανεκκινήστε όλο το νοσοκομείο, κάναμε και δύο πτέρυγες καινούργιες, 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Ήταν πρωτοφανές για τα δεδομένα της Ελλάδος. Σήμερα το νοσοκομείο Μυτιλήνης θεωρείται ένα από τα δύο καλύτερα επαρχιακά νοσοκομεία και πολύ καλύτερο από πολλά νοσοκομεία του κέντρου. Έχουμε την ευτυχία όμως εκεί να έχουμε πάρα πολλούς εξαιρετικούς γιατρούς και προσωπικό και νοσηλευτικό αλλά και διοικητικό και υπηρετικό θα έλεγα που βοηθάει όλες τις δουλειές, το οποίο με αυτοθυσία βοήθησε πάρα πολύ κατά την περίοδο του κορονοϊού.
Ένα δεύτερο έργο το οποίο έπρεπε να γίνει ήταν να αναπτυχθεί το νησί και τουριστικά. Γι' αυτό εκπονήσαμε αυτή τη μελέτη με τον τότε Περιφερειάρχη να υλοποιήσουμε την αρτηρία από την Καλονή στο Σύμπ. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε με 48 εκατομμύρια ευρώ, έχει πάει σε 62 εκατομμύρια τώρα, γιατί η τότε εταιρεία που πήρε το ξόπισε, τον κύριο Καλογρίτσα, κάποιο διάστημα ήρθε η όρεξη, επιδητούσε τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ και θέλανε να πάρουν, όπως θυμόσαστε, κάποιο κανάλι. Πήγε ψεύτικες βεβαιώσεις από τις τράπεζες με αποτέλεσμα να δεσμευθεί όλη η περιουσία του. Αυτή η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε να ξαναγίνει ή έπρεπε να γίνει διαγωνισμός ή έπρεπε να γίνει μια διαδοχή. Προτιμήσαμε τότε να κάνουμε μια καθολική διαδοχή, έτσι την πήρε ο άκτορας και προχωράει το έργο αυτό. Υπάρχει μια καθυστέρηση τώρα, αλλά θέλω να ξέρετε ότι αυτή οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, όχι κυβερνητικούς και όχι τις εταιρείες. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώτον, ότι βρήκαμε πάρα πολλά πνιγμένα και έπρεπε να τα σώσουμε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, τον κύριο τον Νίκο τον Ζούρο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ σε όλη τη διαδικασία αυτή να σώσουμε τα ευρήματα αυτά. Και στη συνέχεια, με την μετατόπιση των δρόμων για να σωθούν, πέφταμε επάνω σε κολόνες στη ΖΕΗ. Μας καθυστέρησε και αυτό πάρα πολύ. Ένα τρίτο έργο, το οποίο ήδη προγραμματίζεται και θα πάνε πάλι δημόσιες, θα εκτελέσει και εν μέρη δημόσιες από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και εν μέρη από το ΕΣΠΑ, θα το εκτελέσει η Περιφέρεια, μια μεγάλη αρτηρία, η οποία θα ξεκινάει από την διακλάδωση του Καλονίκης Αγίας Παρασκευής και θα πηγαίνει κατευθείαν στο Πέτρα Μόλι. Το λιμάνι του Συγκρίου ήταν μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησής μας από το 2013 που ξεκινήσαμε και έτσι αναπτύχθηκε όλος ο τουρισμός της Λέσβου προς το δυτικό μέρος, αλλά πέραν από αυτό, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια κίνηση και ανάπτυξη ολόκληρου του νησιού. Το λιμάνι ήδη βγάλαμε πρόσθετο κονδύλιο πρόσφατα για να μπορεί να γίνει και δεύτερη προβλήτα, ούτως ώστε, αλλά το σωστό είναι δεύτερος προβλήτας, να συνεικώνει, για να μπορεί να πηγαίνει και δεύτερο μεγάλο πλοίο ή ένα προσγειόπλοιο. Έτσι λοιπόν αξιοποιείται πάρα πολύ το λιμάνι και υπάρχει και η προοπτική να μην είναι μόνο τους θερινούς μήνες, αλλά να είναι ολόκληρο τον χρόνο. Και βεβαίως υπάρχει η σκέψη τώρα να κάνουμε μια σύνδεση από τον Βόλο κατευθείαν στο Σύμπαν. Δημιουργήσαμε και άλλες δύο πύλες εισόδου για την ανάπτυξη του νησιού. Ποιες είναι αυτές οι πύλες εισόδου? Η μία είναι στην Πέτρα και η άλλη είναι στο Πλωμάρι που έγινε φέτος. Αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο ανάπτυξης του νησιού μας. Το μεγάλο έργο όμως από όλα αυτά είναι το φράγμα Τσικνιά. Το φράγμα Τσικνιά είναι ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και είναι ένα από τα 10 μεγαλύτερα έργα που θα γίνουν στη χώρα μας από εδώ και πέρα. Επαναλαμβάνω, ένα από τα 10 μεγαλύτερα έργα. Είναι 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο θα γίνει η Ρεχάνη με τον ταμιευτήρα που θα μαζεύεται το νερό. 16 εκατομμύρια κυβικά νερό πηγαίνουν χαμένα στη θάλασσα. Το νερό ποιοτικά θεωρείται από τα καλύτερα στην Ευρώπη, όπως μας είπε το Υπουργείο του Κράτους, και είναι πολύ απαραίτητο να γίνει, διότι το έργο αυτό σε λίγα χρόνια όλα τα νησιά θα έχουμε πρόβλημα ίδρυσης. Μειώνεται ο υδροφόρος ορίζοντας και θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Το δεύτερο στάδιο θα γίνουν τα δίκτυα προς την πόλη, τη Μυτιλίνη, όλα τα γύρω χωριά και στη συνέχεια οι περιοχές, και θερμή βέβαια, οι περιοχές Γέρας και Πολυφύλου. Η εξοικονόμηση από τα 16,5 εκατομμύρια κυβικά νερό θα είναι 4,8 εκατομμύρια κυβικά νερό, τα οποία θα διατεθούν για την άρδευση των περιοχών των γύρω περιοχών. Αυτή είναι τα βασικά έργα. Υπάρχουν και άλλα που προγραμματίζουμε, αλλά δεν είναι το παρόντος. Αυτό ήταν το πλαίσιο των έργων το οποίο έχουμε προγραμματίσει. Περισσότερα και όσον αφορά την πολιτική και τη σύγκριση της δικιάς μας πολιτικής και του ΣΥΡΙΖΑ
θα γίνει στην κεντρική ομιλία, το οποίο θα κάνουμε και αφού έρθει η πρώτη του Πρωθυπουργός εδώ, πιο σύντομα θα έρθει. Εγώ θέλω να σας πω ότι ο σχεδιασμός ο οποίος έγινε από την πρωτοβουλία του κόμματος στη Μητυλίνη είναι ένας πολύ καλός σχεδιασμός. Είναι ένας σχεδιασμός που θα φέρει τη δίκη, πρωτοστατούμε όλοι για να είμαστε ως ενωμένοι, να έρθει η Νέα Δημοκρατία πρώτη και στην Δέσπο με μεγάλη διαφορά και να ξέρετε ότι δεν κρυβόμαστε. Στην πρώτη Κυριακή δεν μπορεί να υπάρχει αυτοδυναμία. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει? Διότι η απλή αναλογική δεν το επιτρέπει αυτό με τα ποσοστά. Αλλά όλες οι μετρήσεις των 5 μεγάλων εταιριών μας δίνουν αυτοδυναμία στη δεύτερη Κυριακή. Έτσι λοιπόν, όλοι μαζί, ενωμένοι, με εργατικότητα, να ξανακάνουμε, να πάρουμε την κυβέρνηση και να κάνουμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Γεωργατσένος Βαγγέλης και είμαι αντιπρόεδρος της ΟΝΕΔ Λέσβου. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε κάτι το οποίο έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έχει σταθεί επανειλημμένα πάνω σε αυτό, ότι στόχος επόμενης τετραετίας είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με αυξημένες απολαβές, καλύτερες απολαβές, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό μπορεί να υλοποιηθεί, είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και αν δημοσιονομικά γίνεται να λυθεί αυτό και να υλοποιηθεί. Σας λέω λοιπόν το εξής, το είπα και νομίζω πρέπει να το είπα στην αρχή, ότι η πρώτη τετραετία ήταν να μειώσουμε τους φόρους και να αυξήσουμε τις συντάξεις. Η δεύτερη τετραετία, η δεύτερη τετραετία θα είναι η αύξηση των μισθών και ειδικά των νέων που θα μπαίνουν πρώτη φορά στην παραγωγή. Άρα λοιπόν αυτό έχει κοστολογηθεί από την κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τρεις παράγοντες οι οποίες θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι επενδύσεις και το βλέπετε τώρα, τι ήδη έχουν αρχίσει. Σας υπενθυμίζω, κολοσσοί ολόκληροι έχουν στην Ελλάδα γιατί εμπιστεύονται και αυτό οφείλεται οι επενδύσεις και οι μεγάλες εταιρείες. Θα παραφέρω τρεις μεγάλες, την Microsoft, την Horizon, την Pfizer και κάποια άλλη. Βλέπετε λοιπόν έρχονται και επενδύουν εδώ εκατομμύρια μόνο και μόνο για να την, γιατί έχουν εμπιστοσύνη. Άρα, το ένα είναι οι επενδύσεις. Δεύτερος παράγοντας είναι ο παραγωγικός τομέας. Δηλαδή ο πρωτογενής τομέας, ειδικά όσον αφορά την εξαγωγή των προϊόντων μας. Ειδικά τα προϊόντα μας είναι τεράστια που εξάγονται. Και τρίτος παράγοντας είναι η αύξηση του τουρισμού. Αυτές είναι οι τρεις κατευθύνσεις της κυβέρνησης που θα φέρουν έσοδα, ούτως ώστε να μπορεί να έχουμε καλύτερους μισθούς για το νέο, έτος. Και αυτό, αν πει κανείς είναι ωραία λόγια και άντε το λέτε το υπόσχεση από 1η Ιανουαρίου, αναφέρομαι στις περιπτώσεις που σας είπα πριν. Δηλαδή, πώς έγινε η αύξηση των συντάξεων? Έγινε, το είπε ο Μητσοτάκης, το έκανε. Έγινε η μείωση των φόρων, το είπε και το έκανε. Συνεπώς, να έχετε λίγο εμπιστοσύνη και να ξέρετε. Ξέρετε, έχει ένα, ο Μητσοτάκης, όταν λέει 5, θέλει να κάνει 6, δεν θέλει να κάνει 4. Και αυτή είναι η φιλοσοφία όλων μας. Κύριε Αθανασίου, είμαι ο Γιάννης Παπαδημητρίου, είμαι γραμματέας της ΔΑΠ. Και ήθελα να θέσω ένα ζήτημα αναφορικά γύρω στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα για την ακαδημαϊκή κοινότητα της Μυτιλήνης. Είναι κοινή παραδοχή όλων ότι το Πανεπιστήμιο στην πόλη μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος και ενδυναμώνει ακαδημαϊκά την περιοχή, αλλά είναι και εξαιρετικά ζωτικός για την τοπική κοινωνία. Είδαμε ότι το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως περιλάμβανε την ελάχιστη βάση αγωγής για να μπορούμε να το καταλαβαίνουμε όλοι. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει αυξημένη σημασία, μιας και στη σημερινή συζήτηση και ανοιχτή εκδήλωση που έχετε, έχουμε και εκπροσώπους από την περιφέρεια, από το Δήμο, ενδεχομένως όταν είναι εξαιρετικά σημαντικό να το θίξουν. Η ΕΒΕ της αρχής είναι ένα ορθόνυμο θέτημα, γιατί ισχυροποιεί τις σχολές μας, ισχυροποιεί τα πτυχία και δίνει αυξημένα κίνητρα στους υποψήφιους φοιτητές να πετύχουν, να γράψουν καλύτερα και να επιδιώξουν την αριστεία που την έχουν χλεβάσει, ας πούμε, στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές. Όμως είδαμε στη Μυτιλήνη αυτή η ιδιαιτερότητα καμιά φορά να φέρνει πολύ λίγους εισακτέους στα τμήματα. Αυτό δεν είναι ολιστικό, δεν είναι οριζόντιο, γιατί είδαμε τμήματα να συμπληρώνουν στο 100% τους εισακτέους και κάποια άλλα να μην το κάνουν. Άρα, ενδεχομένως θεωρείτε ότι πρέπει τα πανεπιστήμια και η χρηματοδότηση, εκτός από τη σύνδεσή τους με την αξιολόγηση, να συνδέεται και με την εξωστρέφεια? Πρέπει να επενδύσει η κυβέρνηση με κονδύλια για την εξωστρέφεια των τμήματων και του πανεπιστημίου να το ισχυροποιήσει, και αν θεωρείτε ότι μία ποσόστοση εισακτέων
συγκριτικά με την κεντρική, με τα κεντρικά πανεπιστήμια, δηλαδή να περνάνε λιγότεροι φοιτητές στα κεντρικά πανεπιστήμια για να ενδυναμώσουμε τα περιφερειακά, είναι μια ενδεικτική λύση που θα ισχυροποιήσει τα τμήματά μας και θα κρατήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενεργό. Σας ευχαριστώ. Αυτή ήταν η ερώτηση και είμαι χαρά να σας ακούσω. Καταρχάς, πρέπει να πω ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οι σχολές του έδειξαν τώρα μια, και στο εξωτερικό μια διεθνή αναγνώριση. Που έχουν σε μερικά τμήματα, όπως είναι εδώ το περιβάλλον που έχει, η κοινωνιολογία, αλλά και το τμήμα τροφίμων στη Γύμνο, έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες όλων θετικά. Συνεπώς, είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο όχι μόνο πρέπει να ενισχύεται και σε προσωπικό και οικονομικά. Οφείλεται βέβαια κυρίως στο καλό εκπαιδευτικό προσωπικό που έχετε και στην ποιότητα των φοιτητών που βγάζει, γιατί νέα παιδιά σαν εσάς προβάλλανε τα ζητήματα του που έχετε. Τώρα, όσον αφορά τη μείωση των μαθητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις σχολές, εγώ προσωπικά όταν συμμετείχα στην διαβούλευση η οποία έγινε με την κυρία Κεραμέως, είχα, το λέω, να σας το πω και ξέρω δεν είναι μυστικό, που είναι ο Σταυγιέλης, που είναι. Ναι, το έχω πει και το είπα ότι εγώ διαφωνώ με αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο οι σχολές που μειώνει το παιδιά, έβλεπα και την οικονομία του τόπου. Δηλαδή, έπεφτε χρήμα, νοικιάζανε δωμάτια, σπίτια, τα παιδιά, διαμερίσματα, η διατροφή, η έξω, οι παρέες τους, τα καφέ, όλα, αφέναν χρήμα. Τελικώς βρέθηκε η λύση αυτή για το κατώτερο το βαθμό για να υπάρχουν, αλλά νομίζω, το λέω με επιφύλαξη θετική, ότι μελετάτε τώρα, αν δεν καλύπτονται, όχι από άλλες σχολές, από την ίδια σχολή, να κατεβαίνει η βάση μέχρι να καλυφθεί το κατώτατο όριο που λένε. Δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί φέτος, δεν είμαι πρόχειρος να το πω αυτό, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι έχει τεθεί στο τραπέζι να, αν δεν καλυφθεί, λέει, παραδείγματος χάρη μια σχολή να πάρω 80 παιδιά και παίρνει 65 και έχει και βάση, ας πούμε, το 10. Θα κατεβαίνει μέχρι το 9, νομίζω πρέπει να κάνουν και ο πρίτενης ήδη και ο διευθυντής του 22ου στη σχολή μια πρόταση, ούτως ώστε να μπορέσει να καλύπτεται. Άρα πιστεύω θα καλυφθεί και αυτό το θέμα, αλλά όπως είπα δεν είμαι σίγουρος και δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ξέρω ότι υπάρχει σκέψη για αυτή. Την έχει νομίζω το επεξεργάζεται ο κύριος Κόψης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μαζί με τον Άγγελο του Συνήλου. Η Μαριλένα Σάκη, έχω το Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας κάτω από το γραφείο σας. Έχω 2 χρόνια που είμαι εδώ στη Μυτιλήνη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται. Ο Πρωθυπουργός, μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας μας, νομοθέτησε το σχέδιο με τα 2.000 ευρώ για κάθε Ελληνόπουλο. Αυτό το σχέδιο που γεννιέται στη χώρα μας, στην Ελλάδα, αυτό το σχέδιο θα συνεχιστεί, θα εφαρμόσει και άλλα μέτρα για να καταπολεμήσει την υπογεννητικότητα στη χώρα μας. Είναι μια σειρά μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί. Τα 2.000 ευρώ δεν είναι για ένα παιδί, είναι για κάθε παιδί που θα γεννάει κάθε μητέρα, κάθε οικογένεια, ανεξαρτήτως αν είναι μονογονική ή όχι. Συνεπώς, το μέτρο αυτό θα συνεχιστεί, έχει μπει στον προϋπολογισμό και του έτους, του τρέχοντος έτους και θα μπει βεβαίως και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Το πρόβλημα είναι να πιστούν οι Έλληνες να κάνουμε περισσότερα παιδιά, γιατί όπως βλέπετε έχουμε μια υπογεννητικότητα. Αλλά η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα αυτά και δεν είναι μόνο το 2.000, είναι ο συνδυασμός αυτών που είπα για τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, όλες αυτές οι παροχές οι οποίες γίνονται, ώστε να ενισχυθούν οι οικονομίες, ειδικά των χαμηλόμισθων και των ατόμων που έχουν περισσότερη ανάγκη. Συνεπώς, να είστε σίγουροι ότι θα συνεχιστεί. Καλησπέρα και από μένα. Αλατζά Ιωάννα ονομάζομαι. Είμαι ιστορικός. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Δεδομένου ότι βασικός πυλώνας ανάπτυξης αποτελεί εξωστρέφεια, πώς θα μπορούσε η Λέσβος να προσελκύσει νέες επενδύσεις οι οποίες σε συνεργασία με δημόσιους φορείς, τα ΟΤΑ, την αποκεντρωμένη διοίκηση, την αυτοδιοίκηση,
θα αξιοποιήσει καλύτερα το φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιό της. Και επομένως και τη συγκοινωνία, θα γίνει κάποια επένδυση και στις συγκοινωνίες, ώστε να γίνεται μεγαλύτερη προσβασιμότητα στο νησί, να εγκάλυψει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και για τους νέους. Αυτή η ασφάλεια που δημιούργησε η κυβέρνησή μας στους ξένους επενδυτές, όχι μόνο στους ντόπιους και στους ξένους, είναι πασιφανής. Βλέπετε λοιπόν, ανέφερα προηγουμένως τρεις κολοσσούς. Ανέφερα την Microsoft, την Pfizer, την Horizon. Και δεν αναφέρομαι τώρα στις μεγάλες επενδύσεις δισεκατομμυρίων που έχουν κάνει οι Κινέζοι και αυτά που σκοπεύουν τώρα να κάνει η Νότιος Κορέα. Τεράστιες επενδύσεις που έχουν παίξει. Να λοιπόν ότι οι επενδύσεις είναι αυτές οι οποίες θα φέρουν κυρίως την ευμάρεια και την ανάπτυξη της οικονομίας. Ναι, αλλά για να έρθουν οι επενδύσεις πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Ποιες είναι αυτές οι υποδομές? Οι υποδομές είναι να νιώθει ασφάλεια ο επενδυτής, να ξέρει ότι θα έχει σταθερή φορολογία, η οποία δεν θα αλλάζει ανάλογα με την κυβέρνηση που θα αλλάζει. Γι' αυτό, αυτό που καθιερώνεται τώρα, όταν ήρθε ένας επενδυτής και ξέρει συγκεκριμένη φορολογία, αυτό που δεν θα φοβάται είναι να ανεβεί η φορολογία. Αν μειώνεται η φορολογία, θα είναι κέρδος του. Ένα. Το δεύτερο είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή, τι εννοώ με δικαιοσύνη? Προσφέρουν στα δικαστήρια. Γιατί ενδεχομένως να πάνε εργαζόμενοι. Ενδεχομένως να πάνε και οι διαφορές μεταξύ εταιριών, του επενδυτή και του δημοσίου ή του επενδυτή με άλλον επενδυτή, οι οποίοι κάνουν μία σύμπραξη, μία κοινοπραξία. Αλλήμονο αν δεν έχουν ταχύ απονομής δικαιοσύνης. Και κυρίως ενισχύουμε πια όχι την κατευθείαν στη δικαιοσύνη, αλλά τις μορφές διαιτησίας. Να πηγαίνουν σε διαιτητικό δικαστήριο, δηλαδή διαιτητικό δικαστήριο, τι σημαίνει? Ορίζει ένας τον διαιτητή του, ορίζει άλλος τον διαιτητή του και αν δεν τα βρουν με συμβιβασμό, ορίζεται ένας επιδιαιτητής. Οπότε γίνεται διαφορά. Συνεπώς τα βασικά τρία στοιχεία είναι αυτά τα οποία θα ενισχύσουν το επενδυτικό κλίμα για τη χώρα μας. Ήδη έχει αρχίσει με αυτά που σας είπα και ήδη με το καινούργιο πρόγραμμα που γίνεται προωθείται ακόμα περισσότερο. Και υπάρχει και μια άλλη λεπτομέρεια. Πρέπει η διοίκηση να καταλάβει και το έχει καταλάβει ότι πρέπει ένα αίτημα που υπάρχει να διεκπεραιώνεται γρήγορα. Έχουμε κάνει δύο βήματα, υπάρχει ένα τρίτο βήμα. Πάρτε παράδειγμα την Τουρκία που έχει πολλά ελαττώματα. Εάν στην Τουρκία ζητήσεις να κάνεις μια επένδυση, ανάλογα με το ποσό που κάνουν, έχουν προθεσμία αποκλειστική να απαντήσουν. Αν δεν απαντήσουν, θεωρείται όχι ότι απορρίπτεται, ότι έγινε δεικτή η αίτηση. Αυτό λοιπόν το έχει κάνει η Τουρκία. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Το έχουμε κάνει σε μεγάλο βαθμό και σύμφωνα με αυτά που σας είπα, είναι ακόμα πολύ καλύτερο το κλίμα για το μέλλον. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χρυσοτζή Μαρία. Είμαι φρουρολόγος. Κύριε Θανασή, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Παρατηρείται τελευταία χρόνια μια ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού και των τουριστικών εισόδων στη χώρα μας και στο νησί μας. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πολιτικές που επέφεραν αυτή την αύξηση? Εκτιμάτε ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση του τουρισμού και πώς μπορούμε να καταφέρουμε να πετύχουμε ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και σε λιγότερες τουριστικές περιουσίες, ή σε εποχές καταφόρου τουρισμού? Αυτό που θα προσελκύσει περισσότερο τουρισμό στη χώρα είναι η προβολή της φυσικής ομορφιάς του οποίου. Αυτή η ομορφιά η οποία είναι σπάνια σε πολλά μέρη σημαίνει το τόπο, η ανάδειξη της ομορφιάς του τόπου μας. Μετά είναι το κλίμα, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, το οποίο πρέπει να προωθεί. Όλα αυτά όμως θα προωθηθούν μέσω προγράμματος, το οποίο ήδη εκπονήσαμε τώρα, γιατί πριν από λίγες μέρες είχε εδώ, παρακάλεσε και ήρθε εδώ ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού και ήδη επενδύει μόνο για το νησί μας, μόνο για την Λέσβο, 500.000 ευρώ για να μπορέσουν να προβληθεί το νησί τουριστικά στο εξωτερικό. Και αυτό αφορά και τους δύο δήμους, αφορά το νησί. Αλλά αυτοί θα διαχειριστούν αυτή την προβολή. Δεν είμαι εγώ και αυτά που δεν έχω ιδέα. Θα είναι άνθρωποι της αγοράς. Δηλαδή, θα είναι οι τουριστικοί πράκτορες, οι tour operators, θα είναι οι ξενοδόχοι, θα είναι έχουμε πει να είναι και οι πράκτορες, οι ξενοδόχοι, ασχολούμαι και με την διατροφή, γιατί και η διατροφή παίζει ρόλο και είναι σε αυτούς, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει το καλύτερο δυνατό κλίμα.
Έπειτα, τα μνημεία, η προβολή των μνημείων, του αρχαιοπολεμικού μας πλούτου. Ανέφερα προηγουμένως το απολυθωμένο. Ξέρετε τι τουρισμό μπορεί να φέρει, ειδικά τους βόρειους Ευρωπαίους που έχουν αδυναμία με το ζήτημα αυτό. Η ευγένεια την οποία έχουμε. Έχουμε μια παραδοσιακή ευγένεια και φιλοξενία οι νότιες χώρες και ειδικά η χώρα μας. Όλα αυτά προσελκύουν τουρισμό. Ο διατροφικός τουρισμός, η προβολή του, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο οποίος τώρα με τον κορονοϊό είχε μια κάμψη. Θα σας θυμίζω ότι μόνο για τον Άγιο Ραφαήλ και τον Ταξιάρχη που ήταν συνδυασμός, έρχονται χιλιάδες τουρίστες από γειτονικές χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία, την Κύπρο, οι οποίες τώρα είχαν σταματήσει. Ήδη φέτος άρχισαν και ήρθαν λίγο το καλοκαίρι. Φέτος μου έλεγαν οι πράκτορες ότι θα έχουν μια μεγαλύτερη κίνηση. Και βέβαια τι έγινε και από την Τουρκία, μόνο στο τρίμηνο αυτό. Μου είπε ότι ήρθαν χιλιάδες Τούρκοι εδώ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες, ακολουθώντας τις προϋποθέσεις που σας είπα, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερο τουρισμό. Ήδη φάνηκε και φέτος που είχαμε αρματώδη αύξηση σε όλη την Ελλάδα, εκτός από την Λίμνο, από την Μυτιλήνη. Η Λίμνος είχε 105% κάλυψη. Εμείς είχαμε αύξηση, αλλά όχι αυτή που προσδοκούμε. Γιατί ακόμα το νησί ζει κάτω από τη δυσφήμιση που έκανε το μεταναστευτικό.